Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε στο 7ο επεισόδιο Victoria 2. Έπαιξα λίγο μόνος μου, έχω φτάσει 4 Ιανουαρίου του 1883 και αυτό γιατί ήθελα να κάνω κάποια πραγματάκια. Πρωτού ξεκινήσουμε όμως να πούμε τα πραγματάκια, να πω ότι η Ρωσία έγινε πάλι Ρώσικη Αυτοκρατορία. Ξεκίνησαν οι επαναστάσεις και έγινε Ρώσικη Αυτοκρατορία. Και στα καπάκια μας έκανε τέτοιο. Και στα καπάκια μας έκανε πρόταση για να γίνουμε σύμμαχοι. Οπότε δεν μπορούσα να μην δεχτώ και γίναμε σύμμαχοι και με τη Ρωσία. Οπότε πλέον έχουμε αρκετούς συμμάχους, μπορούμε να πούμε. Έχουμε Αγγλία, έχουμε Ρωσία, έχουμε Σερβία, η οποία Σερβία είναι όλη αυτή εδώ πέρα. Έχουμε το Μοντενέγκρο. Και τα πραγματάκια που ήθελα να κάνω ήταν ήθελα να περάσει λίγο η ώρα για να δημιουργήσω συνθήκες πολέμου εδώ πέρα με την Τουρκία. Οπότε αυτή τη στιγμή μπορούμε να πάμε στη διπλωματία και να κάνουμε πόλεμο στην Τουρκία. Ξεκίνησα, τις έκανα Justify War. Περίμενα να περάσει λίγο η ώρα. Και αυτή τη στιγμή μπορούμε να τις κάνουμε πόλεμο και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Οπότε θα συγκεντρώσω το στρατό μου σιγά σιγά όλο προς εδώ πέρα, προς τον Εύρο. Θα φέρω και στην καβάλα κάποια στρατεύματα. Έχω ήδη βγάλει το ναυτικό μου, τις 10 φρεγάτες και τις άλλες μαλακίες έχω βγάλει στο Αιγαίο. Οπότε σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε πόλεμο με την Τουρκία, η οποία Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι πολύ αδύναμη, γιατί ξεκίνησαν πολλές επαναστάσεις και έχει γίνει σοσιαλιστική δημοκρατία. Οπότε θα πάμε να κάνουμε ντου, αυτή είναι η ευκαιρία μας, για να μπούμε μέσα. Την ίδια στιγμή έχω αυξήσει το budget εδώ πέρα, όλα τα στρατιωτικά, τις στρατιωτικές τέτοιο, τα στρατιωτικά έξοδα να το πω έτσι. Και σιγά σιγά θα αυξήσω και τους φόρους ώστε να έχουμε μικρά έσοδα. Γιατί τώρα θα ξεκινήσει ο πόλεμος. Ήδη έχω στείλει στρατό πάνω, στέλνω, στον Εύρο. Πάμε στην Τουρκία, diplomacy, και ξεκινάμε declare war. Και ξεκινάμε τώρα το παιχνιδάκι. Ξεκινάμε τον πόλεμο. Θα αφήσω αυτούς τους 9 πίσω. Ωραία, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Νομίζω αυτοί δεν έχουν πάρα πολύ στρατεύματα. Δεν έχουν σχεδόν καθόλου στρατεύματα. Ωραία, και αυτό που μπορώ να κάνω κιόλας είναι να πάω και να δημιουργήσω πάλι επιστράτευση κιόλας, γιατί βλέπω βγάζουν κάποια άτομα εδώ πέρα, ώστε να έχω πολύ περισσότερο κόσμο. Αλλά προς το παρόν θα κινηθούμε με αυτούς. Αλλά πιθανότατα επειδή έχουν κάνει αυτή η επιστράτευση, καλό θα ήταν να κάνω κι εγώ. Μπορώ να φτιάξω άλλο στρατό. Δεν μπορώ προς το παρόν. Ωραία, οπότε θα ξεκινήσω μία μικρή επιστράτευση, ώστε για να πάρω τα πραγματάκια στην Τουρκία. Ωραία. Χάσαμε την πρώτη μάχη, αλλά δεν χάσαμε τον πόλεμο αυτή τη στιγμή. Πάμε όλοι προς τα εδώ. Ωραία. Όλος ο στρατός μας να πάει προς τα εκεί. Κρήτη, Κύπρος. Είμαστε όλοι καλά. Είμαστε όλοι καλά νομίζω. 26 άτομα έχουμε εδώ πέρα. Ελπίζω να το καταφέρουμε και να το πάρουμε. Νομίζω δεν είναι άλλοι εδώ πέρα. Θα στείλω και αυτούς πάνω. Ωραία. Και δεν έχουμε άλλους εκεί πέρα. Νομίζω Τούρκοι δεν είναι άλλοι. Show Wars. Για να δούμε λίγο. Ελλάδα, Τουρκία μόνο. Οι Άγγλοι τι κάνουν εδώ πέρα. Μας βοηθάνε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνουν τα Αγγλάκια εδώ πέρα. Αλλά εμείς στόχο μας τώρα έχουμε να πάμε να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Και αυτό θα κάνουμε. Θα πάμε μέχρι εδώ. Θα πάμε εδώ βασικά. Παίζει να έχουν και άμυνες εδώ πέρα. Πίσω. Θα πάμε και θα την πάρουμε. Και πρέπει να στείλουμε αναγκαστικά και αυτούς τους 27 τώρα. Θα στείλουμε αυτούς πίσω. Και θα πάμε αυτούς τους 27 μπροστά. Ώστε να είμαστε έτοιμοι. Καθίστε να ξεκινήσουμε και μια τεχνολογία για το στρατό μας. Military Statistics. Army Decision Making. Ωραία. Και θα πάμε αυτοί πίσω. Θα τους πάω αυτούς εδώ πέρα. Και αυτούς θα τους πάω μπροστά εδώ. Ωραία. Έτσι, μπράβο. Έχουν κάνει γραμμή άμυνας εδώ πέρα οι Τούρκοι. Πολύ ωραία. Θα πάρω και αυτούς τους 12. Θα τους στείλω μπροστά εδώ. Και νομίζω θα είμαστε καλά γενικά. Και ελπίζω να λήξει υπέρ μας ο πόλεμος. Για περιμένετε να δούμε λίγο κάτι. Έχουμε 1% ήδη. Καθώς δεν έχει πολλά στρατεύματα η Τουρκία. Πλέον. Επειδή είχε επαναστάσεις μέσα στην Τουρκία. Και νομίζω θα είμαστε καλά. Αν πάρουμε Κωνσταντινούπολη εδώ πέρα και τα σχετικά πάνω. Ινσταμπούλ.
Ωραία. Πρέπει να περιμένουμε εδώ αναγκαστικά. Βλέπω φέρνουν στρατό από κάτω. Οπότε αφού πήραμε και αυτό το μέρος, ίσως πρέπει να στείλω εδώ άτομα. Θα πάρω και αυτούς εδώ πέρα τους 9. Ήδη έχουμε βγάλει και στην Κύπρο και στην Κρήτη στρατεύματα. Θα πάρω βασικά αυτούς τους 6. 6.000 άτομα και θα τους στείλω εδώ. Και εσείς μπορείτε να πάτε μαζί με τους άλλους εδώ. Εσείς καθίστε προς τα εκεί. Και εδώ πέρα θα δημιουργήσουμε μια γραμμή άμυνας μέσα στην Κωνσταντινούπολη, ώστε να είμαστε αρκετά καλά προς το παρόν. Έτσι νομίζω, είμαστε καλά. Φέρνουν και άλλα στρατεύματα από εδώ. Οπότε οι λίγοι, 5-800 άτομα. Δεν μπορώ να πάρω και τους 12 βέβαια. Στρατός Υπήρου. Ωραία, εσείς πηγαίνετε πάνω εδώ να βοηθήσετε τους δικούς μας. Και εδώ πέρα θα πρέπει να κάνουμε την πρώτη μας μάχη με τους Τούρκους, ώστε να μην μας πάρουν πάλι την Κωνσταντινούπολη. Και από ό,τι βλέπω νικάμε, έχουμε και περισσότερα στρατεύματα. Ωραία. Φεύγουν, χωρούν οι Τούρκοι. Αρκετά καλά είμαστε. Εσείς μερικοί ελάτε προς τα κάτω. Και συγκεκριμένα εσείς εδώ πέρα. Να πάρουμε και αυτές τις περιοχές. Πολύ καλά πάμε μέχρι στιγμής. Αυτή ήταν η ευκαιρία μας. Η ευκαιρία που έψαχνα όλο αυτόν τον καιρό. Ξεκίνησαν πάλι εκλογές. Έχουμε προεκλογική εκστρατεία πάλι το 1884 σύμφωνα με τον βασιλιά μας. Και νομίζω ότι... Ελπίζω να τα καταφέρω βασικά, όχι νομίζω. Νομίζω ότι μπορώ να τα καταφέρω εδώ πέρα. Στο διπλώμαση είμαστε αυτή τη στιγμή στο 3% war score. Και σε περίπτωση που πάρω και αυτές τις πόλεις, ίσως τα καταφέρω και πάρω όλη την Κωνσταντινούπολη. Και μετά θα πάω για τα παράλια. Λοιπόν, οπότε μένουμε εδώ προς το παρόν. Δεν κάνουν κάποια κίνηση, έχουν μείνει εδώ. Έχουμε αφήσει το χρόνο να κυλήσει λίγο, να πάρουμε και αυτές τις περιοχές. Ωραία. Να πάω και προς τα μέσα, λίγο προς τα μέσα ή να κατέβω προς τα κάτω. Νομίζω προς τα μέσα θα ήταν καλύτερα. Έχουν και κάποια φρούρια βλέπω εδώ. Λοιπόν, θα πάω με αυτούς προς τα μέσα και θα πάω με αυτούς προς τα κάτω. Αφού δω... Alliance offer from Montenegro. Καλά, εμείς δεν ήμασταν. Αφού νόμιζα ότι ήμασταν Alliance. 4% war score. Ωραία. They will accept, λέει. Αλλά εγώ θέλω να πάω μέσα-μέσα να τα πάρω όλα. Δεν μπορώ να πάρω μόνο αυτά. Και τα παράλια εδώ πέρα. Μέχρι τα παράλια θα είμαι κομπλέ. Αν πάρω μέχρι και τα παράλια. Αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι δεν έχουν απολύτως τίποτα. Από στρατεύματα. Σχεδόν καθόλου. Είμαστε πολύ δυνατοί εμείς σε σχέση με την Τουρκία. Και αυτή είναι η ευκαιρία. Γιατί γίνανε επαναστάσεις μέσα στην Τουρκία. Και αυτό ήταν το θετικό μας εμάς. Οπότε έλα και εσύ κάτω τώρα. Πάμε προς τα κάτω. Ωραία, τους έχουμε αυτούς. Τους πήραμε αυτούς, τις τυπάδες. Κερδίσαμε ακόμα μια μάχη. Και τώρα έχουμε προεκλογική εκστρατεία. Για να δούμε λίγο. Ωραία, κερδίσαμε αυτή τη μάχη. Είμαστε καλά προς το παρόν, νομίζω. Και το θέμα είναι τώρα να ξεκινήσουμε τις μάχες σε λίγη ώρα, να πάμε προς τα μέσα. Θα τους πάρουμε όλους μάγκες. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Θα τους φέρω όλους πάνω. Θα τους φέρω όλους πάνω. Εδώ από Αθήνα θα έρθουν όλοι εδώ μέσα. Θα ξεκινήσουν σιγά σιγά να έρθουν όλοι εδώ πέρα. Στα παράλια. Ωραία, αυτό είναι. War polarized debate in local elections. We are patriots and we are going to fight for our country. Αυτό είναι σωστό. Είμαστε πατριώτες και θα πολεμήσουμε για τη δική μας πατρίδα. Έτσι πάει. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τους άλλους. War between countries is never good. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Ο πόλεμος δεν είναι μεταξύ των χωρών δεν είναι καλός. Okay, συμφωνώ. Καλό θα είναι να αποφεύγει το πόλεμος. Αλλά ρε φίλε, όταν μας κάνουν πόλεμο οι ίδιοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε, όταν μας προκαλούνε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς. Οπότε, we are patriots and we are going to fight for our country. Σε περίπτωση που μας κάνουν πόλεμο, έτσι. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο εγώ, αυτό θα πατήσω. Λοιπόν, έρχονται οι άλλοι σιγά σιγά, πώς θα δω. Ωραία, έρχονται και από εδώ οι άλλοι. Εσείς παλικάρια μου, τι είστε εσείς. Εσείς, ελάτε προς τα εδώ. Και εσείς βασικά. Μπορείτε να πάτε και εδώ.
Ωραία, και αφού πάρουμε αυτά τα πραγματάκια, εδώ, θα κινηθώ προς τα μέσα να χάσουν και αυτό το τέτοιο, και αυτές τις μάχες. Ωραία, ελπίζω να το πάρουμε και αυτό. Diplomacy είμαστε στο 7%. Propose peace, they will accept. Αυτή τη στιγμή όμως δεν θέλω να κάνω ειρήνη. Αυτή τη στιγμή θα πάω να τους πάρω τα πάντα. Τα πάντα θα πάω να τους πάρω. The future of the economy. Economic policy debated in Greece. This is arguments for life is fair. State capital. Τι λέει εδώ. Ωραία, θα το τσεκάρουμε. Κόμμα των απαίων 76%. Κόμμα εθνικοφόρων 23%. Έχουμε χάσει λίγο, αλλά κερδίσαμε γενικά. Στις προηγούμενες εκλογές πήραμε συνολικά 82%. Σε αυτές τις εκλογές πήραμε 76%. Αλλά πλέον είμαστε καλά, νομίζω. Για καθίστε να δω και κάποια πραγματάκια εδώ πέρα που μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε. Choose a trade policy. Hide the border policy options. Ωραία. Εδώ. Greek interests should come first and above all. Minimum tariff, eh? We need to protect the Greek economy. Αυτό είναι καλό βέβαια. Και αυτό θα πατήσω. Με τα tariffs. Οπότε θα είμαστε καλά. Σε θέμα tariffs. Θα μπορούμε να το αυξήσουμε κι άλλο και να είμαστε καλά γενικά. Εδώ θα το αφήσω, στο 75% όπως ήταν για εκείνο εκεί πέρα το πραγματάκι. Λοιπόν, οπότε έχουμε φέρει όλα τα στρατεύματά μας εδώ πέρα, μάγκες. Αυτή τη στιγμή κινούμαστε να πάρουμε όλη την Τουρκία. Όλη την Τουρκία θα πάρουμε. Θα τους αφήσω όλους μέσα εδώ. Κοντεύεις κι εσύ, κοντεύεις κι εσύ. Πάμε σιγά σιγά όλοι. Εδώ τι έχουμε, πραγματάκια περίεργα. Για περιμένετε να ρίξω λίγο εδώ πέρα τα πραγματάκια αυτά. Ωραία. Peace offer from Turkish Socialist Republic. If we do not respond, μέχρι 3 Οκτωβρίου. Ωραία, μέχρι 3 Οκτωβρίου θα πάμε να πάρω τα πάντα.